έχει τέλος ο θρήνος για τα θύματα της ασφάλτου. Σε κατάσταση σοκ, η κοινωνία της Μεσαράς αποχαιρέτησε σήμερα έναν ακόμη νέο. Τον 27χρονο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια τροχαίου δυστυχήματος νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, στο δρόμο από τα Πιτσίδια προς τα Μάταλα. Το νέο τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, έκοψε το δρόμο στη μηχανή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός της, χωρίς καν να προλάβει να αντιδράσει, να καρφωθεί πάνω στο γιόταχη και αμέσως μετά να εξφενδονιστεί σε μεγάλη απόσταση. Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μαρτυρούν οι εικόνες από το τροχαίο, με τη μηχανή του άτυχου άνδρα να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές έχει υποστεί και το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι τουρίστες. Παρά το γεγονός ότι άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τους τραυματίες στο κέντρο υγείας Μυρών, ο άτυχος 27χρονος οδηγός της μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την περιοχή που θρηνεί το χαμό. Ο 27χρονος ήταν ένας αγαπητός άνθρωπος που διατηρούσε κατάστημα εστίασης στα Καπαριανά, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε και που σήμερα τον αποχαιρέτησε σε κλίμα θρήνου και απογοήτευσης. Το νέο τροχαίο δυστύχημα έρχεται να αυξήσει κατά έναν τους νεκρούς στην άσφαλτο της Κρήτης, που από την έναρξη της χρονιάς έχουν φτάσει τους 43. 18 στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 14 νεκροί στα Χανιά, 8 νεκροί στους δρόμους του Ρεθύμνου και 3 στο Λασίθι. Δυστυχώς, με ένα τόσο μεγάλο νούμερο νεκρών, είναι λίγο ετοπικό να μιλάμε για οδική ασφάλεια. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η οδική ασφάλεια αφορά όλους μας. Ο καθένας έχει κομμάτι σε αυτό. Δεν είναι μόνο η πολιτεία. Σαφώς είναι η πολιτεία, σαφώς είναι οι υποδομές, σαφώς είναι οι δρόμοι, σωστοί, ο φωτισμός, οι διαγραμμίσεις, οι κλίσεις των οδών, σαφώς. Αλλά μεγαλύτερο ρόλο σε όλα αυτά έχει ο ανθρώπινος παράγοντας.